οικονομιούχο θέση που οδηγεί στο Champions League. Η απόσταση των δύο ομάδων είναι στους 5 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει να παίξει με τον Όφη εντός έδρας στα Λιώσια και με την Καλυθέα εκτός, στην Αθήνα βεβαίως, για να έχει 51 βαθμούς τώρα και είναι πιθανό να πάρει και τις δύο νίκες. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Χαλκιδόνα γηπεδούχος, αλλά όχι στην Τούμπα, και με τον Άρη σε αγώνα που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Τελευταία αγωνιστική. Να δούμε τι έγινε στην Ξάνθη. Ο Σταύρος Πετρακόπουλος ήταν ο απεσταλμένος σε τρία. Έχουμε περάσει το 10ο λεπτό, το 0-0 ανάμεσα στην Σκόντα Ξάνθη και την ΑΕΚ. Απευθείας μετάδοση από την ελληνική τηλεόραση. Σούτ από τον Πρίτα, θα μπλοκάρει την μπάλα του Χαϊλίδης. Και νέα προσπάθεια τροφοδότησης του Λάκη που σεντράρει, από κοντά θα αστοχίσει. Κάνει την παλιά για τον Παπαδόπουλο, αυτός προωθείται. Και τώρα σεντράρει, κεφαλιά του Λαμπριάκου, out. Καλή στιγμή για την Ξάνθη. Και παλιά για τον Οκά. Κοντά του Παπιό και ο Πα. Ο Οκά τελικά γυρίζει την μπάλα, να η ευκαιρία. Και το γκολ από τον Νίκο το Λιπερόπουλο. Μετά την πολύ καλή προσπάθεια από τον Γιαννάκη τον Οκά. Βλέπουμε και πάλι εδώ την προσπάθεια του Οκά. Η μπάλα θα φτάσει στον Κατσουράνη που ελίσσεται. Παράλληλη σέντρα και από 1-2 μέτρα ο Λιπερόπουλος πρόκειται πάλι στα αλήθεια. Σκόντα Ξάνθια εκ 0-1 και πάλι Κατσουράνης. Παράλληλη σέντρα Λιπερόπουλος. Σκόντα Ξάνθια εκ 0-1. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Τσιάρτας. Σέντρα πολύ καλή για τον Κατσουράνη που σουτάρει και σημειώνει το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Βλέπετε και πάλι εδώ την μαγική πράγματι πάσα του Τσιάρτα. Κατσουράνης, σουτ και Σκόντα Ξάνθη ΑΕΚ 0-2. Κρατάει την μπάλα, κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Μπα που σουτάρει αλλά πολύ αδύναμα και ο Μιχαηλίδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Να ο Λάκης, ωραία πάσα και σέντρα για τον Ζαγοράκη που σουτάρει δυνατά με τα πόδια ο Αναστασόπουλος. Πάσα στον Καρακατσάν. Και αυτός βρήκε πολύ ωραία το Δημητριάδη που έκανε την κίνηση. Απέφυγε τον Ποπόφ και σουτ δυνατό αλλά άστοχο. Και παλιά πολύ καλή για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης μέσα στην περιοχή. Και να δούμε την υπόδειξη του Νταμπόση. Πέναλτι που καταλογίζει ο Νταμπόσης και κίτρινη κάρτα στον Γκόραν Ποπόφ. Βλέπουμε και πάλι με πολύ καλή λήψη την προσπάθεια του Δημητριάδη. Η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή. Εκτελεί και η μπάλα στα δίκτυα. Μειώνει η Σκόντα Ξάνθη σε 1-2 με το εύστοχο πέναλτι από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Thank you for the fans for the supporting us here and I wish all the best and to be fit as soon as possible for training. Καταρχήν είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και γενικά από την εικόνα του παιχνιδιού. Είπε ότι η ομάδα της ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Θα...